Ευχαριστούμε που ήρθατε, κύριε Πρόεδρε, σήμερα στην εταιρεία. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική στιγμή δεδομένης της επένδυσης της JP Morgan στην Viva Wallet. Έχει συνδυαστεί αυτή η συγκεκριμένη επένδυση μαζί με μια κίνηση που έγινε ουσιαστικά να οριμάνσει το πρόγραμμα, το stock option plan που έχουμε στους υπαλλήλους της εταιρείας. Και αυτό, χάρη σε ένα νομοσχέδιο που έχει γίνει από την κυβέρνηση, έχει, νομίζω, πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα να σας επισκεφθώ σήμερα, να σας πω συγχαρητήρια για την πάρα πολύ σημαντική επιτυχία της εταιρείας να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός τραπεζικού κολοσσού όπως είναι η JP Morgan. Θεωρώ πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνη στην εταιρεία, αλλά συνολικά και στις δυνατότητες της χώρας αυτή την επένδυση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν καινοτόμες ελληνικές εταιρείες μπορούν και διακρίνονται σε επίπεδο αποτιμήσεων. Είστε ο πρώτος ελληνικός μονόκερος, αλλά κυρίως διακρίνονται γιατί έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τεχνολογία και τεχνογνωσία η οποία είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική. Ο λόγος για τον οποίο έρχονται μεγάλοι επενδυτές και ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ελληνικές εταιρείες δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνική αγορά. Και αυτή είναι η μεγάλη αξία μιας εταιρείας όπως η Viva, ότι μπορείτε και έχετε κάθε λόγο να είστε εξαιρετικά υπερήφανοι γι' αυτό, να παράγετε τεχνολογία παγκοσμίως ανταγωνιστική. Και νομίζω ότι αυτό βλέπουν πολλοί που αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και στις θαυμάσιες παραλίες της, αλλά υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της τεχνολογίας που μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι η τεχνολογία θα αποτελεί ένα όλο ένα και μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας. Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπα, ότι η Viva είναι ένα ελληνικό αφημί, είναι μια εταιρεία που μένει στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα, εξακολουθεί και ελέγχεται κατά πλειοψηφία από Έλληνες μετόχους. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η νομοθεσία για τα stock options, που είναι δικό μας δημιούργημα, εφαρμόζεται στην πράξη με αποτέλεσμα η υπεραξία η οποία δημιουργείται να διαχέεται σε όλους τους εργαζόμενους, σε αυτούς που συμμετέχουν ήδη, σε αυτούς που θα συμμετέχουν. Για μένα αυτό είναι ένα νέο μοντέλο διοίκησης των επιχειρήσεων, αυτός ο συμμετοχικός, ας το πούμε, καπιταλισμός γύρω από τις startup είναι το μοντέλο του μέλλοντος, είναι αυτό το οποίο τελικά συνδέει την επιτυχία της εταιρείας με την ευημερία του εργαζόμενου, και νομίζω αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ και το βλέπουμε και σε πολλές ελληνικές startup, μια άλλη κουλτούρα δουλειάς συλλογικής, ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον, ξαναγράφουν ουσιαστικά και τους κανόνες προς το καλύτερο, θέλω να το τονίσω αυτό, των εργασιακών σχέσεων και το πώς αντιλαμβανόμαστε το να δουλεύεις για μια εταιρεία η οποία εν μέρει στο ποσοστό που σου αναλογεί σου ανήκει ουσιαστικά. Και αυτό για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και βέβαια να τονίσω ότι και όλος ο κόσμος των startup είναι και ένας κόσμος αθιάξιοκρατικός. Προχωράς ανάλογα με τη δουλειά σου, με την επιτυχία σου, με τη συνεισφορά σου στην εταιρεία. Και βέβαια αυτό κάνει και πάρα πολλούς νέους και λιγότερο νέους που έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης να σκέφτονται να γυρίσουν πίσω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Αν μπορεί να προσφέρει καλή εργασία και καλές απολαβές για κάποιον ο οποίος είναι Έλληνας, η επιστροφή είναι περίπου μονόδρομος. Και αυτό είναι κάτι που αρχίζουμε και το βλέπουμε να γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε δώσει και μια σειρά από φορολογικά κίνητρα και για τις επιστροφές από το εξωτερικό νέων. Αλλά δίνουμε φορολογικά κίνητρα και σε angel investors, σε, όπως ξέρετε, υπεραποσβέσεις για R&D, κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και εσάς ιδιαίτερα. Αποκτούμε δηλαδή μια συνολική πολιτική για να στηρίξουμε τον κλάδο της τεχνολογίας. Τέλος, να σας πω ότι ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά και προσωπικά για μένα το κουβεντιάζαμε πριν. Όταν ξεκίνησε η Viva, είχα δρομολογήσει τότε στην Εθνική το πρώτο Technology Fund που επένδυε ποτέ στην Ελλάδα. Τότε ήταν ίσως πριν από την ώρα του. Αλλά αυτό το
το δυναμικό πια αναπτύσσεται. Και νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Και, νομίζω ότι είναι και καλές προσπάθειες. Και αυτό είναι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και εμείς θα στηρίξουμε τον κλάδο της τεχνολογίας. Είμαστε οι ίδιοι πάροχοι και αγοραστές τεχνολογίας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στο ψηφιακό κράτος είναι κάτι το οποίο μας πιστώνεται ως μια μεγάλη επανάσταση στον τόπο με τον οποίο μπορούμε να συναλλασσόμαστε ως πολίτες και ως επιχειρήσεις με το κράτος. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε, από τα οποία και πιστεύω ότι εταιρείες όπως εσείς μπορεί να είστε και σύμμαχοι σε μια μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε, η οποία ήδη φέρνει αποτελέσματα, να αυξήσουμε το ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών για να περιορίσουμε και τη φοροδιαφυγή, κυρίως στις πιο μικρές συναλλαγές. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ. Το είδαμε να γίνεται ήδη, γίνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας και με έξυπνα εργαλεία όπως το Freedom Pass, το οποίο ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία από όλες τις πλευρές, και γιατί αύξησε τα ποσοστά εμβολιασμού και γιατί μπορέσαμε να στοχεύσουμε τις παροχές που δίναμε σε ηλεκτρονικό χρήμα στην κατεύθυνση την οποία θέλαμε, νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα μοντέλο για το πώς η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει σε δημόσιες πολιτικές, οι οποίες να έχουν συνολικά ένα πολύ θετικό αποτύπωμα για το κράτος, για τα δημόσια οικονομικά, για την κοινωνία συνολικά. Νομίζω ότι θα κρατήσω από αυτό που είπατε, από την τοποθέτησή σας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προσθέτοντας μια βασική έννοια. Για μας οι άνθρωποι πρέπει να είναι intrapreneurs. Mm-hmm. Πρέπει να είναι δηλαδή να έχουν το πνεύμα και τη στόφα του επιχειρηματία, όντας υπάλληλοι. Mm-hmm. Το Stock Option Plan είναι κάτι που γυρνάει το mindset, που γυρνάει τη λογική των ανθρώπων προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε στηρίξει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, για μία ακόμη φορά, εγώ θα πω ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κομμάτι των στοκόψεων εκ μέρους όλων των υπαλλήλων. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το πρόγραμμα, αντιμετωπίζαμε μια εσωτερική καταρχήν δυσπιστία, γιατί δεν υπήρχε το συγκεκριμένο νόμο. Ελπίζαμε να φτιάξετε ένα συγκεκριμένο νόμο, που τελικά τον φτιάξατε. Οπότε σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το μέλλον, τελικά πιστεύω, για όλες τις επιχειρήσεις. Όχι μόνο για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας. Και θα αντιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις ότι αξίζει τον κόπο, για τους μετόχους λέω, να κάνεις, να δώσεις ένα κομμάτι, ό,τι προς μικρό, μεγαλύτερο, της δικιάς σου περιουσίας, ουσιαστικά της περιουσίας του μετόχου, στους εργαζόμενους, γιατί το όφελος το οποίο θα έχεις σε επίπεδο παραγωγικότητας, κλίματος και γενικά διάθεσης να γίνεις αυτό το οποίο λες, να γίνεις ένας εργαζόμενος ο οποίος ταυτόχρονα είναι και συμμετέχει στην εταιρεία, άρα μπορεί να προσβλέπει σε μια υπεραξία, είναι πολλαπλάσιο από το να θυσιάσεις κάποιες, ένα κομμάτι της εταιρείας το οποίο θεωρείς ότι σου ανήκει. Δηλαδή αλλάζουμε ουσιαστικά, σπάμε, ταυτόχρονα σπάμε το παραδοσιακό κλισέ μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενο. Και αυτό αρχίζει να γίνεται. Οι στόχοι γίνονται κοινοί. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι. Και τα συμφέροντα είναι ευθυγραμμισμένα. Και γι' αυτό και εγώ τα πιστεύω τόσο πολύ σε αυτά. Και η πρόθεσή μας είναι να μπορούμε να τα επεκτείνουμε και σε άλλους κλάδους και να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα, διότι μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια παγκόσμια αγορά για ταλέντο και αν το κάνουμε εμείς, είναι πολύ πιθανόν οι εργαζόμενοι να φεύγουν και εκτός Ελλάδος. Δηλαδή θα χάνουμε καλούς ανθρώπους στο εξωτερικό, σε άλλους εργοδότες, όχι Έλληνες. Και βέβαια εκεί έχει και μια μεγάλη σημασία το γεγονός ότι δεν είναι μόνο το Stock Options. Καταργήσαμε, το ξέρετε καλά, την εισφορά αλληλεγγύης, μειώσαμε τις εργοδοτικές εισφορές, άρα κάναμε τη φορολόγηση της εργασίας πολύ πιο χαμηλή. Διότι και αυτό παίζει ένα ρόλο, διότι τελικά αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει δεν είναι οι απολαβές προφόρων, είναι τι μένει τελικά μετά από φόρους. Άρα μειώνοντας, καταργώντας τις φορά αλληλεγγύης και μειώνοντας τις εργοτικές εισφορές, βοηθάμε εργαζόμενους να έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, που είναι και ουσιαστικά η βασική άμυνα που έχουμε απέναντι και στις πληθωριστικές πιέσεις.
Και ταυτόχρονα βοηθάμε και τις εταιρείες να μειώσουμε το κόστος πρόσληψης σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Έχουμε, μας λείπει ακόμα μία μονάδα στη μείωση των εργοδοτικών εισφορών για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Θα γίνει και αυτό. Χθες με την ανακοίνωσή μας κλείσαμε την και υπερκαλύψαμε τη δέσμευσή μας για τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας. Έχουμε ήδη φτάσει σε μια φορολόγηση και αυτό δεν θα μείνουμε εκεί των κερδών στο 22% που θεωρούμε ότι είναι μια εύλογη φορολόγηση, αλλά ξεκινήσαμε από το 29% και πιστεύω ότι δημιουργούμε ένα πλαίσιο μιας δίκαιης φορολόγησης που θα έχει και ένα έντονο αναπτυξιακό πρόσημο. Και αυτό ακριβώς είναι και η λογική που δώσαμε προνομιακή φορολόγηση στα stock options ακριβώς για να ενθαρρύνουμε αυτό το εργαλείο.